Εικόνες βιβλικής καταστροφής. Νέα ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ συγκλώνησε στις 7.40 το πρωί την Ιταλία. Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται 34 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Άσκολη και 67 χιλιόμετρα ανατολικά της Περούτσια. Σύμφωνα με τα διεθνή δυσιογραφικά πρακτορία, περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση ΡΑΗ μετέδωσε πως τρεις άνθρωποι διασώθηκαν από τα συντρίμμια στην πόλη Ουσίτα, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Κτίρια κατέρευσαν στι περιοχέ των περιφερειών Ούμπρια και Μάρκε που είχαν ήδη χτυπηθεί από τον Εγκέλαδο την περασμένη Τετάρτη. Πρόκειται όμω για εκείματα που βρίσκονταν στι λεγόμενε κόκκινε περιοχέ, όπου έχει απαγορευθεί η πρόσβαση στου κατοίκου. Την ίδια ώρα στην Πολυνόρτζη κατέρευσε η εκκλησία του Αγίου Βενέδικτου, η οποία είχε ήδη υποστεί ζημιέ από προηγούμενε σεισμικέ δονήσει. Συγκλονιστικέ είναι οι στιγμέ με μοναχέ να ψάχνουν καταφύγιο μετά το σεισμό. Ο σημερινό σεισμό ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που είχε πλήξει στι 24 Αυγούστου την κεντρική Ιταλία, προκαλώντα το θάνατο 300 ανθρώπων. Χιλιάδε μετασυσμικέ δονήσει σημειώθηκαν στι εβδομάδε που έχουν περάσει, περιλαμβανομένων δύο ιδιαίτερα ισχυρών δονήσεων την περασμένη Τετάρτη. Όπω μεταδίδει η Ιταλική τηλεόραση, σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στι πληγήσει περιοχέ και βοηθούν τον κόσμο να βγει από τα κτίρια. Πριν από τη φετινή χρονιά, ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που είχε πλήξει τη χώρα είχε σημειωθεί στην πόλη Λακκούιλα στην κεντρική Ιταλία το 2009 και είχε στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους.